Ναι, δηλαδή, ό,τι θέλει λέει ο καθένα η χώρα. Δεν υπάρχει πια μέτρο. Εγώ σα ρωτάω, κύριε Σκουρί, έχω πάρει 800 επιστολέ απειλή τη ζωή μου και τη ζωή τη οικογένειά μου. Έχω πάρει κούτε γεμάτο αίματα που μου λένε ότι θα έχουμε και αίματα τη οικογένειά μου. Συγγνώμη, αυτό έχω... Αυτό είναι έχω κούτες Κούτε με αίματα. Ναι, ναι, και με χώμα ποντισμένο με αίμα κλπ. Έχω πάρει διάφορων ειδών μεγέθη σφαίρε. Πού είναι ο εισαγγελέα, διότι εδώ δεν έχουμε μόνο τα αδικήματα της συκοφάντησης και της δυσφήμισης. Εδώ έχουμε το αδικ... ποινικά κολάσιμα αδικήματα που πάνε μέχρι κακούργημα. Όπως η προσπάθεια, η κυβέρνηση ή οι υπουργοί της κυβέρνησης να μην επιτελέσουν το καθήκον τους κατά τη δικιά τους επιλογή ως ορίζει το σύνταγμα, αλλά με βάση τους εκβιασμούς και τις απειλέ. Εδώ είναι βαριά, βαριά κακουργήματα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, στο οποίο εγώ ναι, δεν ναι, έχω δει καν αντιδρά. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι έχετε πάρει δύο φορέ σφαίρε. Μιλάτε κούτε ε, ναι, με πού... αίμα και χώμα, ναι, Πότε είναι, κύριε Υπουργέ. Ναι, αρκετό καιρό, αρκετέ μέρε πίσω. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το Σε θέμα είναι. Οποίες... Να, να σα πω κάτι. Εδώ, εδώ, βρήκα, εδώ, βρήκα, εδώ βρήκα τα τηλέφωνα, τη διεύθυνση και το όνομα ανθρώπων που με παίρνουν απειλητικά για να εκβιάσουνε. Και αντί να πάνε μέσα στο αυτόφορο, αντί να παρέμβει ο εισαγγελέα, του αφήνουν έτσι και μερικού απλώ του καλούν σε κάποιε αρχέ να του κάνουν συστάσεις. Να δηλαδή, τι συστάσει, να παίρνουν χωρί να φαίνεται ο αριθμό του τηλεφώνου του, δεν κατάλαβα τι συστάσει του κάνουν. Μιλάμε για μια κατάσταση ρητορία μίσου που πρέπει να τελειώνει. Δεν έχει καμία σχέση με το σκοπιανό αυτό. Ε, 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 αυτό θυμίζει εποχή 63-65. Επειδή είμαι μεγάλο εγώ και τα θυμάμαι πολύ καλά. Ε, και ήμουν κινητοποιημένο εκείνη την εποχή, διαδήλωνα και ούτω καθεξή, όπω είναι γνωστό. θέλω να πω ότι εδώ έχουμε εκτροπή σε ρητορική μίσου.